Κανόνες 0. Παρόλα αυτά, είναι παιχνίδι άκρος εθιστικό. Άκρος εθιστικό. Είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορείτε να παίξετε μόνο μία παρτίδα και ξέρω, το έχω πει σε αρκετά παιχνίδια αυτό, αλλά εδώ είναι βέβαιο το ότι δεν θα μπορεί να παίξει κανείς μόνο μία παρτίδα. Το έχω δει στην πράξη. Όσες φορές το έχω εξηγήσει σε κάποιον, θέλει να ξεκινήσουμε ξανά καινούργιο παιχνίδι back to back και να παίξουμε ξανά straw. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μία τράπουλα καρτών, τίποτα άλλο. Παίζεις κάρτες από το χέρι σου, προσπαθώντας να φορτώσεις την καμήλα με διάφορα αντικείμενα. Βάζεις πάνω μπουζούκια, βάζεις πάνω κλουβιά από πουλιά, βάζεις πάνω έπιπλα, διάφορα αντικείμενα, μουσικά όργανα και ούτω καθεξής. Φορτώνεις την καμήλα και ό,τι προσθέτεις έχει μια αξία. Όπως την προσθέτεις, μεγαλώνει το συνολικό άθροισμα. Όμως η κακομοίρα ή η καμήλα μπορεί να αντέξει μέχρι ένα συγκεκριμένο βάρος, μέχρι 50. Αν για κάποιο λόγο πας πάνω από 50, τότε σπάς εσύ την καμήλα, την καμπούρα της καμήλας, γονατίζει η καμήλα, η κακομοίρα τι να κάνει, και χάνεις εσύ, γιατί δεν θα σκοράρεις ειδικούς πόντους νίκης, θα σκοράνε μόνο οι υπόλοιποι παίχτες ό,τι κάρτες είχαν στο χέρι τους. Άρα θες να μείνεις να έχεις μεγάλες κάρτες στο χέρι σου, 9, 10 και ούτω καθεξής, γιατί αν γίνει μπαστ και κάποιος σπάσει την καμήλα, θα τα σκοράρεις όλα θετικούς πόντους νίκης, έτσι. Αλλά αν έχεις μόνο μεγάλα νούμερα, όταν έρθει η σειρά σου και σου έχουν φτάσει ο σύνολος στο 48, άντε να σε δω να παίζεις ένα νούμερο 10 ή 9 χωρίς να σπάσεις την πλάτη της καμήλας. Πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Ακούγεται πάρα πολύ απλό, δηλαδή από την εξήγηση θα πεις: OK, αυτό είναι, δεν νομίζω να είναι τόσο φοβερό. Αλλά αν το παίξει κάποιος και αν το βάλει στο τραπέζι και το δοκιμάσει, σίγουρα θα τον ενθουσιάσει, σίγουρα θα τον κερδίσει και σίγουρα θα θέλει να το αποκτήσει. Αυτό λοιπόν είναι το straw. Πάμε να δούμε 2 λεπτά κανόνες να σας εξηγήσω πώς παίζει. Όπως λέει το παιχνίδι, το τελικό ή μήπως είναι αυτό που έσπασε την καμήλα, την πλάτη της καμήλας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι καρτών για 2-6 παίχτες που παίζει σε 30 λεπτά και απευθύνεται σε ηλικίες 8 και πάνω. Είναι εθιστικό και σίγουρα δεν θα μπορείτε να παίξετε μόνο μία παρτίδα. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Το παιχνίδι αποτελείται από μία τράπουλα από κάρτες που έρχεται με διάφορες κάρτες που έχουν διάφορα αντικείμενα με διάφορες αριθμητικές αξίες που είναι το βάρος των αντικειμένων. Όσο πιο μεγάλα είναι τα αντικείμενα, τόσο μεγαλύτερο το βάρος τους. Ενώ υπάρχουν και ειδικές κάρτες που έχουν κάποια special ability και εφαρμόζουν ή αλλάζουν τη ροή του παιχνιδιού. Θα δούμε, θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Αυτό που κάνουμε είναι φτιάχνουμε μία τράπουλα, ανακατεύουμε τις κάρτες, μοιράζουμε 4 σε κάθε παίκτη, βρίσκουμε την κάρτα με την καμήλα. Αυτή είναι η κάρτα με την καμήλα. Μας λέει ότι η καμήλα αντέχει μέχρι 50 βάρος, οπότε μπορούμε να τη φορτώσουμε μέχρι αντικείμενα συνολικής αξίας 50 σε βάρος, αλλιώς θα σπάσει η πλάτη της, θα λυγίσει, θα πέσει κάτω και θα χάσουμε. Θα χάσουμε σημαίνει το ότι θα μετρήσουμε πόντους, οπότε θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόντους και να μην είμαστε εμείς εκείνοι που θα σπάσουμε την πλάτη της καμήλας. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Ξαναλέω, ανακατεύουμε τις κάρτες, 4 στον κάθε παίχτη και ξεκινάμε, ας πούμε ότι αυτός ο παίχτης εδώ είναι ο dealer που μοιράζει. Στο γύρο του ένας παίχτης πολύ απλά θα κάνει το εξής. Θα πρέπει να ανοίξει το χέρι του, να δει τις κάρτες του, έτσι. Το χέρι του κάθε παίχτη είναι προσωπικό, δεν ξέρουν οι υπόλοιποι τι έχεις. Θα δει λοιπόν τις κάρτες του, θα επιλέξει μία κάρτα και θα την παίξει επάνω στην καμήλα ξεκινώντας τη διαδικασία. Άρα φορτώνει την καμήλα με αυτό το αντικείμενο. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει πάνω αυτό εδώ το, τα έπιπλα, είναι διάφορα έπιπλα, αποφασίζει να τα φορτώσει και να τα βάλει πάνω, ανακοινώνει το βάρος της καμήλας, το οποίο είναι 9, γιατί έχει προσθέσει ένα αντικείμενο αξίας βάρους 9 και στη συνέχεια τραβάει μια καινούργια κάρτα έτσι ώστε να έχει πάλι 4 στο χέρι του. Ξαναλέω, το χέρι του κάθε παίχτη είναι προσωπικό, είναι κρυφό και μόνο εκείνος βλέπει το τι κάρτες έχει. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον επόμενο παίχτη αριστερά, ο οποίος θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Θα παίξει μια από τις κάρτες του, ας πούμε ότι και αυτός έχει αυτές εδώ τις κάρτες, θα την προσθέσει στην καμήλα. Θα ανακοινώσει το συνολικό βάρος που έχει αυτή τη στιγμή η καμήλα, 9 και 10, 19, οπότε θα πει 19. Θυμίζω ότι η καμήλα αντέχει μέχρι 50. Θα τραβήξει μια κάρτα και θα πάμε στον επόμενο παίχτη. Ο επόμενος παίχτης θα κάνει το ίδιο, είμαστε στο 19, θα πει 19 και 10, προσθέτει και αυτό, 29 και τραβάει μια κάρτα. Πάμε και στον επόμενο παίχτη, ο οποίος θα πει παίζω μία κάρτα, τραβάω μία και ούτω καθεξής. Οπότε, τι γίνεται? Προσπαθούμε λοιπόν στο γύρο μας να παίζουμε κάρτες από το χέρι μας, έτσι ώστε να προσθέτουμε βάρος στην καμήλα. Θέλουμε να κρατάμε μεγάλα νούμερα και θετικά νούμερα, γιατί αν δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα σπάσουμε την πλάτη της καμήλας φορτώνοντάς την υπερβολικά,
θα τα σκοράρουμε σε θετικούς πόντους στο τέλος του γύρου. Θα παίξουμε ένα γύρο για κάθε παίχτη, οπότε σε παιχνίδι 4 παιχτών θα κάνει τον dealer μία φορά ο καθένας και όταν ολοκληρώσει θα συγκεντρώσουμε το συνολικό σκορ από κάθε ένα από τους γύρους που έχουμε παίξει για το σύνολο στο τέλος του παιχνιδιού για να δούμε ποιος κερδίζει. Όλη η ομορφιά του παιχνιδιού είναι οι κάρτες οι οποίες κάνουν διάφορα πράγματα, όπως να επηρεάζουν το συνολικό βάρος και το καθεξής. Πάντα θυμίζω πρέπει να θυμάστε ποιο είναι το συνολικό βάρος. Αυτή τη στιγμή είμαστε 9 και 10. 19 και 10-29. Έχει σημασία γιατί κάθε φορά που θα προστίθουν ενδιαφέρονται κάρτες θα ανακοινώνουμε το καινούριο σύνολο. Άρα, αν εγώ για παράδειγμα από εδώ παίξω στο 29 ένα αντικείμενο μείον 5, γενικά οι κάρτες Flying Carpets έχουν αρνητικά νούμερα και είναι μια από τις κατηγορίες ειδικών καρτών, μειώνουν το βάρος αντί να το αυξάνουν. Άρα, 29 μείον 5 θα πάμε στους 24 πόντους νίκης. Μια άλλη. Όταν έρθει εδώ πάλι ο γύρος του παίχτη, μια άλλη κάρτα μπορεί να παίξει, είναι η reverse. Οπότε αντί να συνεχίσουμε να παίξουμε έτσι, θα προσθέσει αυτή την κάρτα, δεν αλλάζει το βάρος, συνεχίζουμε να είμαστε στους 24 πόντους και αλλάζει η φορά. Οπότε δεν θα παίξει αυτός ο παίχτης, θα ξαναπάμε πίσω και θα αλλάξουμε φορά. Οπότε εκεί που νόμιζες ότι κάτι είχες και θα περίμενες να αλλάξει λίγο ο γύρος, πρέπει να ξαναπαίξεις άμεσα μια κάρτα. Άρα εδώ ο παίχτης αυτός θα πρέπει να ξαναπαίξει. Έχει, δεν έχει κάτι που να τον βολεύει. Καθώς προχωράμε όμως, είμαστε στο 24, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε διάφορες κάρτες. Πάμε πάλι στο 29. Ο άλλος μπορεί να παίξει άλλη μία στο 39 και να αρχίσουμε να πλησιάζουμε σιγά σιγά το βάρος της το όριο της καμήλας που είναι 50. Έτσι, είμαστε στα 39 αυτή τη στιγμή. 39, μπορεί κάποιος άλλος να παίξει αυτό. Πάμε 43, κάθε φορά λέμε το σύνολο, έτσι. 45, δεν παίζει πάντα ο ίδιος, απλά βγάζω κάρτες. Μία κάρτα που μπορεί να παιχτεί και είναι ειδική επίσης είναι ο Αλαντίν. Ο Αλαντίν, όταν παιχτεί, έχει το Χ, γιατί μπορείς να το κάνεις ό,τι νούμερο θέλεις από το 1 στο 10. Άρα αυτός ο παίχτης εδώ, αν πιστεύει ότι δεν έχει reverse ο άλλος, μπορεί να πει, θα το κάνω που ήμασταν, δεν θυμάμαι και το σύνολο, θα το ξαναμετρήσω γιατί μιλάω και περιγράφω, 10, 19, 29, 24, 24 και 5, 29, 39, 43, και 2, 45. Να πει λοιπόν ότι αυτός εδώ, παίζω αυτό και το κάνω 50. Υπενθυμίζω ότι μέχρι 50 αντέχει η καμήλα, οπότε δεν σπάει η καμπούρα της, ας πούμε η πλάτη της. Οπότε η καμήλα αυτή τη στιγμή έχει 50 και πρέπει να παίξει αυτός ο παίχτης. Αυτός ο παίχτης τώρα, ό,τι και να παίξει, αν δεν έχει αρνητική κάρτα να την κατεβάσει, να την κάνει 48, έχει πρόβλημα, οπότε του δημιουργεί θέμα. Πάμε λοιπόν 48, αυτός μπορεί να ξαναπαίξει, ξαναγυρνάμε πίσω. Αυτός τώρα, κοιτάξτε, είναι στο 48, αλλά έχει 7, 6, 9 και 9. Δεν μπορεί να παίξει μια κάρτα που να μην σπάει την πλάτη της καμήλας. Ό,τι και να παίξει, περνάει το 50. Οπότε αναγκαστικά θα τη σπάσει. Μοναδική εξαίρεση, θα πούμε, είναι μια κάρτα η οποία είναι το φτερό, το οποίο θα το εξηγήσω στο τέλος όταν είμαστε ακριβώς 50. Άρα, εδώ, ό,τι κάρτα και να παίξει, αυτός ο παίχτης, αναγκαστικά, θα παίξει μία και θα σπάσει την πλάτη της καμήλας. Αυτό που γίνεται είναι τότε σταματάμε, όλοι οι παίχτες θα σκοράρουν θετικούς πόντους νίκης, εκτός από αυτόν που έσπασε την πλάτη της καμήλας. Άρα αυτός δεν θα πάρει τίποτα και όλοι αυτοί θα δουν τι κάρτες έχουν στο χέρι τους και θα πάρουν τους πόντους που έχουν. Σαφέστατα δεν θέλουν να έχουν αρνητικές κάρτες γιατί είναι αρνητικοί πόντοι και θέλουν να έχουν κάρτες μεγάλα νούμερα γιατί θα τους δώσουν μεγάλο σκορ. Βέβαια, το να έχεις μεγάλα νούμερα είναι κίνδυνος, γιατί αν έρθει ένα 48 και έχεις μόνο δεκάρια, εννιάρια κτλ., όπως εδώ στο συγκεκριμένο παίχτη, το πιο πιθανό είναι ότι θα σπάσεις την πλάτη της καμήλας, γιατί δεν θα μπορείς να προσθέσεις κάτι και θέλει προσοχή. Αυτό λοιπόν θα ολοκληρωθεί, θα βγει ένα σκορ για αυτούς τους τρεις που δεν έσπασαν πόντι, πόντι και πόντι το σύνολο των πόντων που έχει ο κάθε παίχτης, για αυτούς που δεν έσπασαν την πλάτη της καμήλας, αυτός δεν θα πάρει τίποτα. Θα ανακατέψουμε πάλι τις κάρτες, θα γίνει dealer ο επόμενος στα αριστερά, θα ξαναμοιράσουμε και θα ξανασυνεχίσουμε με άλλον ένα γύρο. Θα παίξουμε 4 γύρους, γιατί εδώ έχουμε παιχνίδι 4 παικτών. Αν είχαμε παιχνίδι 6 παικτών, θα παίζαμε 6 γύρους. Να πούμε μερικές κάρτες ακόμα. Υπάρχουν διάφορες κάρτες αριθμητικές, οι οποίες όπως βλέπετε απλά αυξάνουν το νούμερο, το συνολικό. Οι κάρτες με τα flying carpets, όπως είπαμε, μειώνουν το σύνολο, οπότε βοηθάνε όταν είσαι σε δύσκολη θέση. Έτσι. Ενδιαφέρον έχουν οι κάρτες του Αλαντίν που το κάνεις ό,τι νούμερο θέλεις από το 1 στο 10. Επίσης, η κάρτα copy έχει σημασία γιατί η κάρτα copy κάνει copy την κάρτα την οποία μόλις σε τοποθέτησες. Υποτίθεται ότι δεν μπορεί να παιχτεί πρώτη στην αρχή σαν πρώτη γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην αρχή στην πλάτη της καμήλας. Αλλά αν παιχτεί πάνω σε μια κάρτα Αλαντίν και αυτός το έχει κάνει από το 1 στο 10 και πλέξει το 6, εσύ θα κάνεις copy, μπορείς να κάνεις ό,τι νούμερο θέλεις πάλι από το 1 στο 10, να το πεις εσύ 5 για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Έτσι, πέτσα παίζουν διάφορες κάρτες μέχρι κάποιος πάλι να φτάσει να ξεπεράσει το 50 για να γίνει bust, να χάσει και να σκοράρουν οι υπόλοιποι. Στο προηγούμενο παράδειγμα,
μάλλον σε ένα παράδειγμα τώρα, μπορούμε να έχουμε φτάσει σε ένα σύνολο, τώρα δεν θυμάμαι τι έχει πέσει κάτω, που να είμαστε ακριβώς 50 και να παίζει αυτός ο παίχτης. Σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο μία κάρτα, είναι το Straw, το οποίο έχει την εξής ιδιότητα. Αν το σύνολο είναι ακριβώς 50 και δεν έχεις αρνητικό να παίξει κάποιο χαλί, το οποίο θα κατεβάσει να το κάνει 49, δεν ξέρω ότι 45 και ούτω καθεξής, τότε ό,τι και να παίξει θα σπάσει την καμήλα. Η μόνη κάρτα που έχει σημασία είναι το Straw, γιατί όταν το σύνολο είναι 50 και έρθει η σειρά σου, αν παίξεις το Straw, λέει 1 προς 1000, είναι κάτι το οποίο οριακά θα βάλεις πάνω στην πλάτη της καμήλας και δεν θα τη σπάσεις, αλλά δεν χωράει τίποτα άλλο, ούτε να παίξει κανείς άλλος, τότε στην περίπτωση αυτή θα σταματήσει εδώ το παιχνίδι, δεν θα τραβήξει αυτός ο παίκτης άλλη κάρτα και θα σκοράρει μόνο αυτός θετικούς πόντους. Άρα θα πάρει τους πόντους που έχει στο χέρι του, θα τους γράψει και θα τους σκοράρει σαν σκορ. Οπότε μπορεί να νομίζεις ότι έχεις δυσκολέψει να του βάλεις μια πάσα και του κάνεις το νούμερο 50 ακριβώς, αλλά προσοχή, γιατί αν το κάνεις 50 ακριβώς, αν έχει το Straw και το παίξει, τότε μόνο εκείνος θα σκοράρει πόντους νίκης και όχι εσείς, το ανάποδο. Γιατί αν το σπάσει κάποιος, δεν σκοράρει αυτός και σκοράρουν οι υπόλοιποι. Αν βάλεις στο 50 πάνω ακριβώς το Straw, τότε σκοράρεις μόνο εσύ και όχι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το παιχνίδι, είναι τόσο απλό πραγματικά, είναι σούπερ διασκεδαστικό, σημασία έχει στο τέλος να φροντίζουμε να έχουμε αρκετά μεγάλα νούμερα για να πάρουμε ένα αξιοπρεπές σκορ, αλλά προσοχή, γιατί αν έχουμε μόνο μεγάλα νούμερα θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα μπορούμε να σκοράρουμε, να παίξουμε κάτι άλλο από το να σπάσουμε την πλάτη της καμήλας. Αυτό είναι το παιχνίδι, θα παιχτεί τόσους γύρους όσοι παίχτες παίζουν το παιχνίδι και στο τέλος θα θρήσουμε το σκορ και αυτός που έχει το μεγαλύτερο σκορ θα είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Μια μοναδική λεπτομέρεια για να μην υπάρχει κανένα μπέρδεμα, γιατί οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Όταν τελειώσουμε, σπάσει η καμήλα, γιατί αυτός ο παίκτης πρέπει την έσπασε και οι άλλοι τρεις θα σκοράρουν πόντους νίκης, αν έχετε ειδικές κάρτες, special κάρτες που είναι αυτές που εξήγησα τώρα, στο χέρι σας δεν θα σκοράρουν τίποτα. Δηλαδή το reverse δεν θα σου δώσει πόντους. Ο Αλαντίν, αν δεν τον έχει σκοράρει, δεν θα σου δώσει πόντους. Ούτε αυτό, αν το είχε και δεν το έχει παίξει, θα σου δώσει πόντους. Το μόνο που θα σου δώσει πόντους, αλλά δυστυχώς αρνητικούς, είναι τα flying carpet που αφαιρούν. Δηλαδή παίζει μόνο με τα νούμερα. Και τα νούμερα τα αρνητικά μετράνε αρνητικά, οπότε σου κόβουν θετικούς πόντους αν ήταν ένα σκοράρης. Αλλά οι special κάρτες, όπως το reverse, το copy, το Aladdin, δεν δίνουν πόντους νίκης. Έτσι λοιπόν θα βγάλεις το σκορ και το τελικό σκορ θα είναι το σκορ του γύρου σου. Αυτό είναι το Straw. Πανεύκολο παιχνιδάκι, κυριολεκτικά παιχνίδι το οποίο το εξηγεί σε μερικά δευτερόλεπτα και ξεκινάς να παίζεις κατευθείαν. Μας έχει τύχει παρτίδα που κάποιος σου κάνει πάσα, βάζει μια κάρτα και το φτάνει στο 50, μου το φέρνει σε μένα. Και γελάει, χαμογελάει, γιατί θεωρεί ότι δεν έχω τώρα κάτι να παίξω. Ό,τι και να παίξω θα σπάσω την πλάτη της καμήλας, μόνο αν είχα κάποια αρνητική κάρτα ή κάτι special. Ωστόσο, έχει τύχει να έχω το Straw, το φτερό, το οποίο όταν το βάλω πάνω στην πλάτη της καμήλας, είμαι ο μοναδικός εγώ που θα κερδίσω και θα σκοράρω θετικούς πόντους νίκης και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα σκοράρουν τίποτα. Αυτό το climax, αυτό το escalation που έχει το παιχνίδι, το πάρε να έχεις, γιατί τη φορτώνω και τη φέρνω ωριακά στο να σπάσει και στην κάνω πάσα, αλλά όλες μπορεί να σου παίξει reverse και να αρχίσει να αλλάζει σειρά και να σου ξαναρθούν στα μούτρα όλα αυτά τα σχέδια που ετοίμαζες για να του χαλάσεις το χέρι. Ή αν το πας στο 50 και εκείνος έχει τη μία μοναδική κάρτα η οποία αν την παίξει την κατάλληλη στιγμή θα ανατρέψει τα πάντα και θα σκοράρει μόνο εκείνος πόντους νίκης και όχι εσύ, όλο αυτό το μείγμα, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο σπάνιο να εφαρμοστεί, αλλά το έχω δει πολλές φορές να γίνεται στην πράξη, είναι εκρηκτικό, διασκεδαστικό, σούπερ απολαυστικό και κάνει το Straw ένα από τα καλύτερα παιχνίδια για 2-6 παίχτες με κάρτες. Γρήγορο, καλό παιχνίδι, δηλαδή οι κανόνες του είναι απλοί και αυτά που κάνει δουλεύουν, ωστόσο το φαν που βγάζει η διασκέδαση και το πόσο έχει το πάρε να έχεις στην τελευταία στιγμή, ξέρεις, πέτα λίγο κάτι πάνω στην πλάτη της καμήλας του άλλου και ανάγκασέ τον να παίξει και τρίβεις τα χέρια σου. Αλλά αν στο φέρει πίσω, τότε εσύ θα έχεις το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι το Straw.